Μάχη με το χρόνο δίνει η κυβέρνηση, έτσι ώστε στις 5 μέρες που μεσολαβούν στη Δευτέρα να έχει αποστείλει στους εταίρους τη λίστα των μεταρρυθμίσεων. Όπως σημείωσαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μετά από την έκτακτη συνεδρία του Euro Working Group, μόνο έτσι μπορεί να ξεκινήσει η εγκαίρωση συζήτηση για την έστω μερική εκταμείευση της εκκρεμούς δόσης με φόντο τα σχεδόν άδεια κρατικά ταμεία. Η αίσθηση της ασφυξίας γίνεται ακόμα πιο έντονη μετά από το πάγωμα του αιτήματος της Αθήνας για την επιστροφή των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον EFSF. Από την άλλη, η απόφαση του Μάριο Ντράγκη να αυξήσει κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ τη ρευστότητα μέσω του έκτακτου μηχανισμού δίνει πολύτιμες ανάσες στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα που έχει στεγνώσει. Το Euro Working Group είχε μια πρώτη συζήτηση για το ποσό των ομολόγων που επέστρεψαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στον EFSF στα τέλη του Φεβρουαρίου. Υπήρξε συμφωνία ότι νομικά δεν υπήρξε πλεονάζουσα πληρωμή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στον EFSF. Το Euro Working Group θα εξετάσει πώς θα κινηθεί για αυτό το θέμα εν ευθέτω χρόνο. Συγκρατημένα αισιόδοξη δηλώνει η επικεφαλή της Κομισιόν και του Eurogroup, παρατηρώντας ότι οι ρυθμοί έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες ημέρες. I have to recognize that I was very pessimistic during the last weeks because there was no progress whatsoever. But now we are back in a normal process and I do think that we'll come to a conclusion which would be both in favor of Greece, my beloved Greece, and the European Union. Dat proces dat vlot overigens weer, zeg ik met enige voorzichtige tevredenheid. Want nu komen ze maandag, hè? Er wordt op dit moment echt hard gewerkt aan het verder completeren, aanvullen van die lijst. Er moet veel meer detail komen. Wat ga je nou echt doen? Hoe wil je dat dan doen? En dan gaan we dat, zodra die lijst binnen is, op technisch niveau natuurlijk beoordelen. Stelt het ook wat voor? Helpt het Griekenland nou echt? Blijft de begroting op orde? En als dat zo is, dan kunnen we in de eurogroep daar een besluit over nemen en dat hopelijk weer op groen licht zetten. Ως το τέλος Μαρτίου πρέπει να πληρωθούν περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Για μισθούς 465 εκατομμύρια, στα ασφαλιστικά ταμεία 860 εκατομμύρια, για την κάλυψη συναλλαγματικών κινδύνων άλλα 400 εκατομμύρια ευρώ. Τον Απρίλιο οι ανελαστικές δαπάνες φτάνουν στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στις 9 του μήνα πρέπει να πληρωθούν 448 εκατομμύρια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για τόκους 200 εκατομμύρια, για μισθούς συντάξεις 1,5 δισεκατομμύριο, εκ των οποίων 465 εκατομμύρια στο πρώτο 15ήμερο, σε ασφαλιστικά ταμεία νοσοκομεία 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Απριλίου, θα πρέπει να ανανεωθούν 11 γραμμάτια ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών διαμηνύουν ότι σε κάθε περίπτωση η ευελιξία που έχει δοθεί στην Αθήνα για τη λίστα των μεταρρυθμίσεων δεν αναιρεί την υποχρέωση επίτευξης συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων. Κάτι που διατηρεί στο τραπέζι τις εισηγήσεις για ανατροπές στο ΦΠΑ και στο ασφαλιστικό. Εάν η ελληνική πλευρά υποβάλει προτάσεις ώστε να αντικαταστήσει ισχύοντα στοιχεία του μνημονίου με άλλα, αυτό είναι ελεύθερη να το κάνει. Στο τέλος όμως, όταν η ελληνική πλευρά υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση, χρειαζόμαστε παρά τα αυτά ένα συνολικό πακέτο, όπου στο τέλος θα βγαίνουν και οι αριθμοί. Μετά από τη συνάντηση που είχε την Τρίτη με Γιάννη Βαρουφάκη, ο Προκόπης Παυλόπουλος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, προκειμένου να συζητήσουν για τις διμερείς σχέσεις, αλλά και την προοπτική των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους.